άλλο. Γιώργος Κούδας, μεγαλύτερη δόξα του ΠΑΟΚ. Πώς νιώθετε σήμερα που βρίσκεται στην Καβάλα, ξανά όλες οι δόξες μαζί για έναν καλό σκοπό? Προέχει ο καλός σκοπός. Τώρα όλες οι δόξες επανέρχονται στο γήπεδο με άλλο σκοπό. Και αυτός είναι ιερός σκοπός και πιστεύω άλλα λόγια δεν χρειάζονται. Τον ΠΑΟΚ πώς τον βλέπετε? Είχαμε προχθές μια δύσκολη μέρα. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και άσχημες μέρες και καλές μέρες. Αρκεί από εδώ και πέρα να σκέφτεσαι το μέλλον και να προγραμματίζεις για το μέλλον. Και πιστεύω ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γιώργος Παπανδρέου, ακίνητος ακόμα και σήμερα. Πώς νιώθεις που επιστρέφεις σε αυτό το γήπεδο, όπου δοξάστηκες, μπομπέρ των γήπεδων, και βλέπεις όλους τους παλιούς σου φίλους? Αυτό είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία, να ξαναγυρίζεις το χρόνο πίσω και να ξανανιώθεις συναισθήματα τα οποία μόνο το ποδόσφαιρο, μόνο η συναδερφικότητα, μόνο η ομαδικότητα μπορεί να στα δώσει. Πραγματικά βλέπω ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές και αυτό είναι το οποίο μένει από το ποδόσφαιρο, οι φίλοι που κάνεις. Το γήπεδο αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για μένα, εδώ καταξιώθηκα. Η Καβάλα και ο ΑΟΚ έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, της προσωπικότητάς μου, του ονόματός μου, της ιστορίας μου. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικός ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτή τη δύναμη πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να τη διοχετεύσουμε προς ενέργειες όπως η σημερινή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Να είστε καλά. Στην πόλη για ένα μάτσο παλεμάχων. Ναι, έχει ειδική σημασία του μάτσου, όμως δεν είναι μόνο παλέμαχοι. Ναι, εδώ σε αγαπάνε. Είναι αμοιβαίο αυτό, είναι αμοιβαίο. Οπότε ήρθαμε για ιδιαίτερο σκοπό, για τον Κώστα, οπότε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αυτό το παιχνίδι. Χαίρεσαι που θα δεις ανθρώπους του ποδοσφαίρου και από την Καβάλα αλλά και από τη Θεσσαλονίκη? Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Βρισκόμαστε συνέχεια με τα παιδιά. Αλλά τέτοιου τύπου παιχνίδια νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Να μην κάνω ερώτηση για την πολιτική. Θα έχουμε ιερό σκοπό τώρα εδώ πέρα. Έγινε, να είστε καλά. Έλα. Επιστρέφεις στο Ανθή Καραγιάννη για έναν αγώνα, έστω και αν δεν είναι πρωτάθλημα. Ναι, είναι, θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή απέναντι σε έναν συνάνθρωπό μας, όπως γνωρίζετε όλοι, που έχει φορέσει και έχει τιμήσει το σύμβολο της ομάδας μας, του ΑΟΚ, του Κώστα του Κωνσταντινίδη. Το ευχόμαστε γρήγορα περαστικά να ξαναέρθει στην κατάσταση την οποία θέλουμε όλοι. Σίγουρα θέλει μεγάλο ψυχικό σθένος από τον ίδιο και με τη βοήθεια του Θεούλη τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την τους παλέμαχους της Θεσσαλονίκης που με στο κάλεσμα όχι μόνο το αποδεχτήκανε αλλά θα έλεγα ότι μας τιμάει το ότι έρχονται και αγωνίζονται για τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που δείχνει ο κόσμος της Καβάλας την ποιότητα την οποία έχει. Να είστε καλά. Γιώργος Μάιλς, μεγάλη δόξα του ΑΟΚ, σήμερα ξαναβρίσκεστε μετά από πολλά χρόνια για ένα διαφορετικό σκοπό. Ναι, σίγουρα είναι ένας σκοπός τον οποίο όλοι εμείς οι παλιοί ποδοσφαιριστές πάντα όποτε μας το ζητάνε είμαστε μπροστά. Το έχουμε αποδείξει νομίζω σε όλη τη διάρκεια από τότε που σταματήσαμε. Εντάξει, το παιδί ήταν και ένας παλιός συμπαίχτης μας και αμέσως ανταποκριθήκαμε και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλή ανταπόκριση γενικά όλων των παλιών των ποδοσφαιριστών αλλά και του κόσμου από ό,τι βλέπω. Νομίζω ότι πάντα πρέπει να πηγαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε εισπράξει την αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιζόμασταν σε όλες τις ομάδες που ήμασταν και ήρθε η ώρα πιστεύω ότι ένα μέρος από αυτή την αγάπη να την επιστρέψουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και νομίζω ότι αυτές είναι οι καλύτερες περιπτώσεις. Κουβέντες για σήμερα. Αυτές οι στιγμές και οι εκδηλώσεις είναι πάνω απ' όλα χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε βέβαια όχι να υπάρχουν τέτοια παιδιά για να κάνουμε έναν αγώνα, αλλά όπου χρειάζεται, ό,τι θέλουν κοινωνικά τουλάχιστον κάποιο άτομο, κάποιες ομάδες, είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Έτσι και σήμερα.